θαυμάζουμε για την τόλμη τους, την πίστη τους, την ανδρεία τους, τους νεαρούς ήρωες της πίστεως, τους μάρτυρες και ιδίως τους παιδομάρτυρες που σε νεαρή ηλικία είχαν φρόνηση γυρεού άντρα και περιφρονώντας την ακμή της νεότητος έδωσαν όλοι τους την νικμάδα στον αγαπημένο τους Ιησού. Για παραδειγματισμό μας και αύξηση της επιθυμίας μας να βρεθούμε μια ώρα αρχίτερα κοντά στο λυτρωτή και σωτήρα μας, αναφέρομαι το μαρτύριο του ενδόξου παιδομάρτυρος Ταρσιζίου που προτίμησε το θάνατο από την παράδοση των αχράντων του Χριστού μυστηρίων στα χέρια των απίστων. Αν και μόλις 12 ετής, ο Ταρσίζιος γνώριζε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία ένα θαύμα. Το θαύμα των αχράντων μυστηρίων, το θαύμα της μετουσιώσεως, του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Με το θαύμα αυτό ο Χριστός μας έδωσε σε κάθε πιστό ασθενή φάρμακο ιάσεως, φάρμακο ζωής. Όσοι αισθανόμαστε ασθενείς, σπέβδομαι στο Χριστό μας, στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, για να θεραπευθούμε γεννόμενοι Χριστοφόροι. Ούχρι ανέχουσιν, οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες, θα μας πει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Μεταλαμβάνοντες των αχράντων μυστηρίων, λαμβάνομαι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ησίασιν ψυχής και σώματος, στο Άγιο Ποτήριο, στο ποτήριο της ζωής, κάθε ασθένεια υποχωρεί, κάθε πρόβλημα λύνεται πνευματικό το τρόπο. Τον ιατρό μας, τον Υιό του Θεού μας, αν και δεν τον βλέπουμε, τον νιώθουμε από την ενέργεια που μας δίνει, από τη δύναμη που αντλούμε, από τη γεύση του σώματος και του αίματος του. Κάθε ανίατη ασθένεια, κάθε πανδημία υποχωρεί μπροστά του. Αντίδοτο σε κάθε ανίατο νόσημα είναι ένα και μόνο, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ο Άγιος Μάρτης Ταρσίζιος μαρτύρησε στη Ρώμη σε πολύ νεαρή, σε εφηβική ηλικία, όταν αυτοκράτορες ήσαν ο Αναριανός και ο Γαλλιεινός. Ο Ταρσίζιος ήταν μαθητής του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεφάνου, επισκόπου Ρώμης, και από μικρή ηλικία βοηθούσε τους ιερείς στις λειτουργικές συνάξεις. Χαρακτηριστικό και αξιομνημόνευτο είναι το μαρτύριο του νεαρού Ταρσιζίου κατά τους διωγμούς της Εκκλησίας μας. Οι ιερείς, για να μην εμποδιστούν οι ίδιοι από τους διώκτες, εμπιστεύτηκαν στον Ταρσίζιο τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να τα μεταφέρει στους συλληφθέντες μελοθανάτους χριστιανούς που βρίσκονταν στις φυλακές. Στον δρόμο όμως τον κύκλωσαν παιδιά ειδωλολατρών που έπαιζαν στη γειτονιά και του πρότειναν να αφήσει αυτά που κρατούσε και να παίξει μαζί τους. Στην άρνηση του Ταρσιζίου που βαστούσε σφιχτά επάνω του τα Άγια Μυστηρία, του ζητούσαν επίμονα να τους παραδώσει αυτό που κρατούσε στο στήθος του. Ο Ταρσίζιος για μία ακόμη φορά αρνήθηκε στεναρά και τότε οι συνομιλικοί του τον ξυλοκόψαν και τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Όταν όμως έσκυψαν για να πάρουν αυτό που κρατούσε, διαπίστωσαν έντρομοι ότι ήταν μόνο ένα πανί. Τα τίμια δώρα είχαν εξαφανιστεί θαυματουργικά και στα χέρια του νεαρού Αγίου βρέθηκε μόνο το πανί που τα κάλυπτε.
οι χριστιανοί παρέλαβαν ευλαβικά το Άγιο Λείψανό του και το μετέφεραν στο κημητήριο, στις κατακόμβες του Αγίου Καλίστου, όπου μέχρι σήμερα δείχνουν το σημείο του τάφτου. Αργότερα, ο επίσκοπος Ρώμης Δάμασος τοποθέτησε επάνω στο τάφο του το εξής επίγραμμα. Ενώ ο Άγιος Ταρσίζιος έφερε τα μυστήρια του Χριστού, κάποιος με χεριβέβυλο πήγε να τα μολύνει. Εκείνος όμως προτίμησε να δώσει τη ζωή του παρά να δώσει τη σκησή τους θείους Μαργαρίτες. Χριστόν ημιν ο ηλεούς.